Στο πλαίσιο της περιοδίας μου στα σχολεία της Ελεύθερης Αμοχώστου, είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το γυμνάσιο Δερίνιας και να έρθω και εδώ στη σχολική εφορία Παραλιμνίου για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τα σχολεία της περιοχής. Οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική και αποτελεσματική συνάντηση. Έχουμε δώσει λύσεις στα προβλήματα, έχουμε προτείνει λύσεις για άλλα θέματα τα οποία, όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί, ταλανίζουν εδώ την περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και θέλω να στείλω το μήνυμα ότι είμαστε δίπλα εδώ στις ακριτικές περιοχές να στηρίζουμε τον κάθε πολίτη και να ξέρουν ότι έγνοια μας είναι το κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν κατοικεί. Στη Δερίνια τέθηκε το θέμα το γυμνάσιο να γίνει εξατάξιο και λύκειο. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί και πριν από πολλά χρόνια και έμεινε στο περιθώριο. Το βλέπουμε θετικά και μέχρι την Τρίτη θα δώσω την τελική μου απάντηση. Είμαστε θετικοί σε πρώτη φάση. Θέλω να έχω κάποια δεδομένα, να δω τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής και γιατί όχι, αν πρέπει να γίνει εξατάξιον σχολείων, δηλαδή και γυμνάσιων και λύκειων στη Δερίνια, είμαστε θετικοί. Στη συνάντηση ήταν και ο Δήμαρχος, η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας, τοπικοί παράγοντες, βουλευτές και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Επαναλαμβάνω όμως, το βλέπουμε θετικά. Αφού μελετήσω όλα τα δεδομένα, την Τρίτη θα δώσω την τελική μου απάντηση. Έχουμε δώσει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν το γυμνάσιο, το υφιστάμενο. Έχουμε συζητήσει θέματα που αφορούν και το λύκειο της περιοχής και νομίζω ότι θα βρούμε και λύση και για το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον για αυτά που έχετε αναφέρει. Εκφράζουμε την ιδιαίτερη μας ευχαρίστηση, ευαρέσκεια απέναντι στο πρόσωπο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμιαούρη, ο οποίος ενημερώθηκε τις τελευταίες μέρες για τα σημαντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τόσα χρόνια το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, χτηριακά και όχι μόνο, και ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, διευθέτησε άμεσα τη συνάντηση και ήρθε και μας έδωσε πρακτικές, άμεσες λύσεις και εισηγήσεις για λύση μακροχρόνιων προβλημάτων, τα οποία θα παρουσιάσουμε και εμείς αργότερα στους τοπικούς φορείς, στα άλλα εμπλεκόμενα σχολεία, στους δέσμους γονιών της περιοχής και θα δώσουμε απάντηση τελική γραπτή. Όμως τα κέρια αιτήματα που είχαμε στα σύνδεσμα γονέων που μας ταλαιπωρούσαν ως προς την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, ο κύριος Υπουργός σήμερα ήρθε και έδωσε τις λύσεις που θέλαμε, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια αναγκαστή συνεργασία και στη συνέχεια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, διότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είχαμε αγγίξει πραγματικά τα προβλήματα που ταλαντεύουν τόσο καιρό το Γυμνάσιο Παραλιμνίου. Έδωσε πραγματικά λύση σήμερα στα χρόνια προβλήματα. Προχωρούμε μπροστά και θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά, γιατί με τη δική του πρωτοβουλία είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους βουλευτές Αμοχώστου που έδωσαν τον παρόν τους σήμερα στην σύσκεψη που είχαμε και με τις δικές τους απόψεις προχωρήσαμε στα πολύ θετικά αποτελέσματα που είχαμε.